Ο Γιάννης Μπουντάρης. Κύριε Μπουντάρη, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλησπέρα και από μένα. Σήμερα είναι η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των ποντίων αδελφών. Η Θεσσαλονίκη δεν τιμά απλώς αυτή την ημέρα, δεν τιμά απλώς αυτή τη μνήμη, αλλά θέλω να υπογραμμίσω 2-3 σημαντικά γεγονότα. Πρώτα-πρώτα, να ευχαριστήσω τον Ιβάν Σαββίδη, που με τη έρθετε να σφυρίζετε, σφυρίζετε όσο θέλετε. Εγώ αυτά που θέλω να πω θα τα πω. Τιμά τον Ιβάν Σαββίδη που με τη χειρονομία του να στηρίξει την ίδρυση της έδρας ποντιακών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ουσιαστικά θεμελιώνει την ιστορική σημασία του πόντου για τον ελληνισμό. Δεύτερον, θέλω να υπενθυμίσω σε όλο τον κόσμο το ότι Μπράβο, παιδιά. Επίσης, θέλω να θυμίσω το ότι την ημέρα της έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων, όσο μακριά και να είναι αυτό, ξεκίνησε με τον Ποντιακό Χορό και ο Ποντιακός Χορός μεταδόθηκε σε όλο τον κόσμο. Και αυτό έδειξε για μία ακόμα φορά τη δύναμη του Ποντιακού Ελληνισμού. Πρέπει επίσης να τονίσω ότι η Θεσσαλονίκη λέγεται προσφυγωμάνα. Και να θυμίσω γιατί λέγεται προσφυγωμάνα. Γιατί δέχτηκε και αγκάλιασε τον ποντιακό πληθυσμό που ξέρει.